η κηδεία και η αυτοκτονία του Αλέξη. Ο Στέφανος επιστρέφει για λίγο στην Αρεόπολη, θέλοντας να παραστεί στην κηδεία της Μυρτάλης, που δεν πιστεύει ότι έφυγε τόσο άδικα. Η μέρα της κηδείας φτάνει. Όλοι παρευρίσκονται στην νεκρόσιμη ακολουθία, εκτός από τη Μαργαρίτα, η οποία θεωρεί πως είναι προκλητικό να παραστεί. Ο Αλέξης κατηγορείται για πολλές δολοφονίες και όλοι στη Μάνη δεν μπορούν να πιστέψουν πως κυκλοφορούσαν δίπλα σε ένα φωνιά. Όσο και αν η Μαργαρίτα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, δεν μπορεί. Όλοι την κατηγορούν εξαιτίας του γιού της και τη θεωρούν υπεύθυνη για αυτό που συνέβη στη Μυρτάλη. Ανάμεσα σε αυτούς, πρώτα την κατηγορεί η Ιούλια. Η Μαργαρίτα επισκέπτεται τον Αλέξη στο κρατητήριο και αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που βλέπει το γιο της, καθώς λίγο μετά ο Αλέξης αυτοκτονεί. Η είδηση του θανάτου του πέφτει σαν κεραυνό στη Μάνη και διχάζει τις οικογένειες. Η Μαργαρίτα νιώθει άβολα από τη στάση του συγχωριανό της και σκέφτεται να εγκαταλείψει τη Μάνη. Η μόνη που παραμένει στο πλευρό της και τη στηρίζει διαρκώς, ως και την τελευταία στιγμή, είναι η Αθηνά. Όταν ο Αλέξης αυτοκτονήσει, η Μαργαρίτα καίει τη σωρό του πλάι στην αγαπημένη της ξαδέλφη και καταραίει στην αγκαλιά της. Μετά την κηδεία της Μυρτάλης, οι μόνοι που στηρίζουν τη Μαργαρίτα είναι η Αθηνά, η Θεοδόρα, η Αναστασία και ο Ισίδωρος Βρετάκος. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.